εξειδικευμένες επιστημονικές μονάδες με πολυετή εμπειρία στις παθήσεις του μαστού, καθώς και σύγχρονα μηχανήματα ακριβίας και χαμηλότερης ακτινοβολίας, περιλαμβάνει το νέο κέντρο μαστού που εγκαινιάστηκε σήμερα στο ΙΑΣΟ. Κυρία Κεραμόπουλε, μπορούμε να προλάβουμε τον καρκίνο του μαστού? Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα? Μακάρι να μπορούσαμε να τον προλάβουμε. Αλλά δυστυχώς ο καρκίνος του μαστού δεν προλαμβάνεται. Αυτό πρέπει να είναι γνωστό, να το ξέρουμε, διότι δεν υπάρχει πρόληψη. Άμα κοιτάξετε το λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών, θα δείτε ότι προλαμβάνω σημαίνει εμποδίζω τι το δυσάρεστο να συμβεί παντελώς, κοινώς προκάνω. Δηλαδή εμποδίζω να συμβεί κάτι τι εντελώς. Έχει την έννοια του εμβολίου. Όπως είναι το εμβόλιο της λαράς για να μην πάθεις, αν μπορείς να κάνεις κάτι τι, να μην πάθεις καρκίνο του μαστού. Επομένως δεν υπάρχει πρόληψη. Προφύλαξη. Πάλι, προφύλαξη είναι να πάθουμε λιγότερο καρκίνο από ότι να περιορίσουμε τη συχνότητα του καρκίνου. Αυτό γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις που ξέρουμε ότι υπάρχουν υψηλού κινδύνου καταστάσεις όπου μπορούμε με κάποια μέσα να κάνουμε προφύλαξη. Και τέλος, αυτό που παίζουμε, το παιχνίδι που παίζουμε είναι η πρώιμη διάγνωση. Πρώιμη διάγνωση και όχι έγκαιρη διάγνωση. Η έγκαιρη διάγνωση εξαρτάται εκ του αποτελέσματος, ενώ η πρώιμη διάγνωση που οι Αγγλοσάξονες έχουν τον όρο early diagnosis είναι ο σωστός όρος. Δηλαδή να τον βρούμε υποκλινικά, να τον βρούμε πριν τον πιάσουμε τον καρκίνο και από εκεί και πέρα να τον θεραπεύσουμε και η γυναίκα θα ιαθεί. Επομένως δεν υπάρχει πρόληψη. Δεν υπάρχει μήνας προλήψεως του καρκίνου. Υπάρχει μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Δεν υπάρχει προληπτική μαστογραφία. Υπάρχει screening μαστογραφία σε ασυμπτωματικές γυναίκες που γίνεται. Εάν γίνει πρώιμη διάγνωση, τότε τα ίασης είναι πάρα πολύ υψηλό το ποσοστό της ίασης. Δηλαδή, ας πούμε ότι βρίσκουμε έναν όγκο 8-10 χιλιοστά με αρνητικούς λεμφαδένες, η πιθανότητα να γίνει καλά αυτή η γυναίκα είναι πάνω από 98%. Έτσι, εμείς έχουμε παρένθεση τώρα, αν θέλετε το γράφετε. Έχουμε πάνω από 1.500 γυναίκες με αρνητικούς λεμφαδένες και όγκους κάτω από ένα εκατοστό και σε αυτές έχουν πεθάνει 2-3, ζήτημα είναι. Επομένως, ο καρκίνος είναι μια καλή νόσος, αρκεί να τη βρεις νωρίς. Υπάρχει αντίληψη ότι κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις όπως η μαστογραφία είναι επικίνδυνες για την υγεία των γυναικών. Με αποτέλεσμα οι περισσότερες να φοβούνται, οι γυναίκες να φοβούνται να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Λοιπόν, είναι γνωστές οι μελέτες που έχουν γίνει, οι οποίες αποδίδουν μια αύξηση των περιπτώσεων του καρκίνου του μαστού με την ακτινοβολία της μαστογραφίας. Αυτός ο κίνδυνος κατά κάποιο τρόπο είναι θεωρητικός. Δηλαδή εγώ που είμαι 50 χρόνια στο τομέα αυτό δεν έχω δει ούτε μία γυναίκα και νομίζω ότι κανένας ογκολόγος δεν έχει δει μία γυναίκα να έχει πάθει κάτι τέτοιο από τη μαστογραφία, από την ακτινοβολία της μαστογραφίας. Και αυτός είναι ο κίνδυνος θεωρητικός. Υπήρχαν κάτι παλιές μελέτες με την ακτινοβολία της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα, όπου έλεγαν και με μαστογραφίες και θεωρητικά ένα μοντέλο πάνω στη μαστογραφία, όπου βρίσκανε ότι σε 1 εκατομμύριο γυναίκες οι οποίες κάνουν κάθε χρόνο μαστογραφία επί 15 χρόνια θα υπάρχουν 6 γυναίκες οι οποίες θα αναπτύξουν καρκίνο του μαστού. Λέω 6 γυναίκες στο 1 εκατομμύριο σε 15 χρόνια θα αναπτύξουν καρκίνο του μαστού. Πώς θα πεθάνουνε? Συνήθως πεθαίνει το 1/3. Δηλαδή 2 γυναίκες στις 6. 2 γυναίκες στις 6. Πόσες θα σωθούν όμως? Θα σωθούν περίπου 16 με 18.000 γυναίκες. Επομένως είναι ο κίνδυνος της ακτινοβολίας είναι απίθανος. Δηλαδή είναι λιγότερο από ένα τσιγάρο. Έτσι. Από ποια ηλικία πρέπει οι γυναίκες να φροντίζουν την υγεία του μαστού τους και κάθε πότε πρέπει να γίνονται οι διαγνωστικές εξετάσεις?
αυτές που δεν έχουν ιστορικό, αυτές που δεν είναι επιβαρημένες με διάφορους παράγοντες, πρέπει να αρχίζουν μαστογραφία κατά τη γνώμη μου 35 ετών μία συγκρίσεως, μία αναφοράς, και από 40 ετών μέχρι 180 ετών να κάνουν κάθε χρόνο μαστογραφία. Τώρα, εάν είναι γυναίκες που να έχουν μεγάλο κίνδυνο, τότε γίνονται διάφορα άλλα πρωτόκολλα, κάνουν νωρίτερα, δηλαδή αν η μαμά τους έπαθε καρκίνο στα 32, θα αρχίσουν 5 χρόνια νωρίτερα, θα αρχίσουν στα 27. Εάν είναι επιβαρημένες με BRCA, θα κάνουν κάθε εξάμηνο μαστογραφία και μαγνητική αναλλάξη. Επομένως, εξαρτάται και από το τι είδους είναι η συχνότητα των εξετάσεων, εξαρτάται από το αν υπάρχει κάποιος επιβαρυντικός παράγοντας ή όχι. Αν δεν υπάρχει, γίνεται τακτικά, όπως είπαμε, ένα έτος. Πώς εξηγείται το γεγονός μια γυναίκα που νοσεί από καρκίνο του μαστού να καταλέγει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ κάποιες άλλες να ζουν με την νόσο για πάρα πολλά χρόνια? Ναι, πρώτον, σωστό είναι αυτό, άλλες καταλήγουν γρήγορα, άλλες δεν καταλήγουν γρήγορα. Δεν ζουν με την νόσο. Όταν έχει η γυναίκα νόσο, αργά ή γρήγορα, αν είναι μετάσταση δηλαδή, αργά ή γρήγορα θα καταλήξει. Επομένως, το θέμα είναι ότι άλλες έχουν ταχεία εξέλιξη, άλλες έχουν βραδία εξέλιξη, αυτό θέλετε να πείτε. Επομένως, εδώ πέρα το θέμα είναι το εξής, είναι θέμα φυσικής ιστορίας του όγκου και δυναμικότητας του κυττάρου. Η αρχή του Χέλμαν, ο οποίος ήταν ο καθηγητής μου, είναι ότι όταν ο καρκίνος είναι μικρός, είναι τοπική νόσος. Όσο προχωράει στο χρόνο, τόσο αυξάνεται η μεταστατικότητα και η δηλητηριαστικότητά του, και επομένως μπορεί να δώσει μεταξάσεις. Επομένως, πάλι εδώ ξαναγυρνάμε στην πρώιμη διάγνωση, όσο πρώιμα γίνεται, προκειμένου να πετύχουμε να μειώσουμε την αποδιαφοροποίηση του καρκινικού κυττάρου, η οποία θα το κάνει πιο επιθετικό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Εάν είχε καταργηθεί η φράση «άστο να δούμε αν θα μεγαλώσει» ή «να το παρακολουθούμε», θα είχε σωθεί το 35% των γυναικών. Επομένως, πρέπει να δράσουμε άμεσα μόλις βρούμε κάτι τι. Κύριε Ξεπαπαδάκη, τι περιλαμβάνει το νέο κέντρο μαστού του ΙΑΣΟ? Περιλαμβάνει τελευταίας τεχνολογίας απεικόνηση, και εννοούμε μαστογράφους, περιχογράφους, μαγνήτες, τεχνικές ανέμακτης χειρουργικής βιοψίας, ανέμακτης βιοψίας. Περιλαμβάνει άρτια παθολοανατομικά εργαστήρια με εξαιρετικούς γιατρούς. Έχει υποστήριξη για τις χειρουργημένες γυναίκες τόσο από πλευράς ψυχολογίας όσο και από πλευράς φυσικοθεραπείας, και γενικά όλοι οι γιατροί που ασχολούνται και στις δύο κλινικές με αυτό που λέγεται μαστός και παθήσεις του, και ειδικά ο καρκίνος, είναι όλοι άρτια εκπαιδευμένοι και εκπαιδεύονται συνεχώς. Η εκπαίδευσή τους είναι, η εκπαίδευσή μας είναι διαρκής και συνεχόμενη. Ποιες υπηρεσίες προσφέρει στις γυναίκες που θέλουν να κάνουν έλεγχο για καρκίνο μαστού? Προσφέρει αυτό το λεγόμενο πληθυσμιακό έλεγχο. Οι γυναίκες έρχονται εδώ και κάνουν το τρίπτυχο που λέμε εμείς, μαστογραφία, υπέρηχο και κλινική εξέταση. Και αυτές οι γυναίκες, εάν βρούνε κάτι στη διάρκεια του πληθυσμιακού ελέγχου, δηλαδή αν βρούμε κάτι το οποίο δεν είναι ψηλαφυτό, δηλαδή είναι ασυμπτωματική γυναίκα, τότε κατά τεκμήριο αυτές οι γυναίκες έχουν υψηλά ποσοστά ίασης, ακόμα και αν εμφανίσουν έναν καρκίνο στο μαστό τους. Ποιο είναι το όφελος για τους δημόσιους και ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς από τις υπηρεσίες αυτές του κέντρου μαστού του ΙΑΣΟ?
Το όφελος είναι ότι για μένα τους δημόσιους φορείς υπάρχουν συμβάσεις για την νοσηλεία των γυναικών, υπάρχουν συμβάσεις για την απεικόνηση, ειδικά για τους μαγνήτες και τις άλλες όλες τις εξετάσεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σύμβαση για τη μαστογραφία στο δημόσιο και για το υπέρηχο μαστών, αλλά όλες οι άλλες εξετάσεις γίνονται με τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άρα η γυναίκα μπορεί να κάνει εδώ τα πάντα χωρίς να επιβαρυνθεί το τιμολόγιο του ιδιωτικού τομέα. Για τις δε ασφαλιστικές εταιρείες αυτό είναι ένα θέμα καθαρά δικό τους. Το όφελος το ξέρουν εκείνες που έχουν με τα νοσοκομεία. Εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά για τις ασφαλιστικές εταιρείες το όφελος θα είναι οι ασφαλισμένες τους να κάνουν πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού για να μην μπαίνουν μετά σε άλλες ταλαιπωρίες όπως είναι οι χημειοθεραπείες, εκτινοθεραπείες, που ενδεχομένως σε κάποια συμβόλαια μπορεί να τα πληρώνουν.